Για πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Θαρώ ότι είναι στους συλλόγους η εποχή για τις εκλογές. Αυτό έγινε και στον Πανεπιρωτικό Σύλλογο. Έχουμε το νέο ΔΣ. Πρόεδρος και πάλι ο κύριος Σίσκας. Έγιναν και οι αρχιερεσίες, θέλω να πω. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή θητεία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας, προσανατολίζεστε τώρα, τι ακριβώς διοργανώνετε? Κοιτάξτε, έγιναν την Κυριακή εκλογές. Χθες το βράδυ είχαμε συγκρουστήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ. Ναι. Βέβαια, εντάξει, οι εκδηλώσεις τρέχουν όπως λέμε και εμείς δεν σταματάει με το που τελειώνει ένα ΔΣ και αναλαμβάνει κάποιο άλλο. Ναι. Βέβαια, προς το παρόν έχουμε την Κυριακή, πάμε μια εκδρομή και οι εκδρομές που κάνουμε είναι πάντα λαογραφικού ενδιαφέροντος. Επισκεπτόμαστε τη Βεργίνα και το νέο Ανάκτορο. Τι λέτε? Ναι. Αυτά δεν τα διαφημίζετε, να έρθουμε κι εμείς που δεν είμαστε υπηρώτες? Ήδη το έχουμε κάνει, το έχουμε βγάλει εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε βάλει μεγάλο λεωφορείο, 65 άτομα. Τι λέτε, ωραία. Προς το παρόν είναι αυτή και μετά έχουμε τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου πάμε πάλι εκδρομή στα Γιάννενα και στο Καπέσοβο, το γνωστό Καπέσοβο. Θα περπατήσουμε και τη σκάλα, τη θηλυκή, τη σκάλα του Βραδέτου. Δεν ξέρω όσοι έχουν πάει στα Ζαγοροχώρια. Βέβαια λίγοι την έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή, τη σκάλα Βραδέτου. Είναι φανταστική διαδρομή. Ωραία. Εμείς θα την κάνουμε στα μέσα Νοεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά εκδηλώσεις, δεν έχουμε κάτι στο άμεσο μέλλον, δηλαδή Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, ακόμα δεν έχουμε. Αν και μας έχει γίνει μια πρόταση, χθες μας πήραν από τη Μιλαχτίδα και διοργανώνουν μια εκδήλωση για τα παιδιά με αναπηρία. Σωστά. Τώρα, μάλλον θα γίνει στο ΔΥΠΕΘΕ. Από ό,τι μας είπαν. Οπότε σας κάλεσα να συνδράμετε κι εσείς αυτή την εκδήλωση για τα άτομα με αυτισμό για να βοηθηθούν γενικώς. Ναι, ωραία. Μας κάλεσαν να πλαισιώσουμε την εκδήλωσή τους με χορευτικό τμήμα. Αυτά προς το παρόν. Αυτά προς το παρόν. Οικονομικά πώς κινείται ο σύλλογος, γιατί θαρώ ότι δυσκολεύουν οι εποχές και επίσης δεν είναι στραμμένα τα μάτια όλων στους πολιτιστικούς συλλόγους. Κανενός δεν είναι στραμμένα τα μάτια. Λάθος το είπα. Ναι. Κανενός. Περισσεύετε δηλαδή εσείς, αυτό μου λέτε, ναι. Εμείς στηριζόμαστε στους χορευτές μας. Στηριζόμαστε τα μέλη μας. Ναι. Εκεί είναι η οικονομική βοήθεια του συλλόγου, των μελών προς το σύλλογο. Ναι. Δόξα τω Θεώ, είχαμε πέρυσι τη χρονιά που μας πέρασε δηλαδή πάρα πολλούς χορευτές, κοντά στους 160 χορευτές. Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε από τις συνδρομές τους μόνο προσπαθούμε να... Ωραία, κανονικά. Να είναι... κάνουμε... Πρόεδρε, νέα παιδιά έρχονται, μικρά παιδιά έρχονται. Εκεί είναι το πρόβλημά μας εδώ, μετά τον κορονοϊό, το πρόβλημά μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, ότι οι γονείς με πολλή δυσκολία, δεν ξέρω τι, δεν φέρνουν τα παιδιά τους. Προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση πάλι, μια επανεκκίνηση. Και ακόμα, θα δούμε φέτος, από αρχές Οκτωβρίου αρχίζουν τα παιδικά χορευτικά τμήματα, κάθε Σάββατο θα είναι. Mm-hmm. Ελπίζουμε να έχουμε παιδιά. Ναι, μας κάνει εντύπωση αυτό, αν και αυτού του είδους ο πολιτισμός φθήνει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα, ίσως γιατί και οι νέοι γονείς δεν ξέρουν τα ωφέλη το να συμμετέχει κανείς σε ένα χορευτικό σύνολο, ας πούμε. Δυστυχώς, όπως το είπατε, φθήνει στις μικρές ηλικίες, όντως, ενώ μεγάλοι έρχονται, δηλαδή 35, 40, 50, 60, 70, έρχονται, τους αρέσει, μικρά παιδιά οι γονείς δεν τα φέρνουν, δεν ξέρω γιατί. Στους συλλόγους μαθαίνουν ιστορία, μαθαίνουν γεωγραφία. Ναι. Δηλαδή μαθαίνουν, κάνουν ένα χορό και τους λέει ο δάσκαλος από πού είναι αυτός ο χορός, πού είναι αυτό το μέρος. Μαθαίνουν τη γεωγραφία βασικά της Ελλάδος. Καλά, είναι και πολύ καλή κοινωνικοποίηση πρέπει να πούμε. Πρώτα είναι αυτό. Πολύ καλή κοινωνικοποίηση. Το παιδί μιλάει, αναγκάζεται να μιλήσει. Βεβαίως, κινείται, γνωρίζει κόσμο. Όλα αυτά οι νέοι γονείς μάλλον δεν τα μετράνε. Δυστυχώς τα νέα τα ζευγάρια το έχουν
Να μην πω, το έχουν παρατήσει τελείως, δεν ενδιαφέρονται. Τους έχει φάει καθημερινότητα και εμάς μαζί, βέβαια, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ίσως γι' αυτό. Ωραία, οπότε θα τα ξαναπούμε. Τους έχουν πάει και σε άλλα τέτοια ή και σε άλλο είδους. Γιατί βλέπω κάποιες σχολές που ανοίγουν ή ξέρουν τι κάνουν. Και τι κάνουν αυτές οι σχολές, σε πιο σύγχρονους χορούς, εννοείται. Πιο σύγχρονους, πιο ξενόφρητους δηλαδή. Ναι. Ξενόφρητους χορούς. Πιο πολύ με κινήσεις βλέπω και τέτοια, από ό,τι βλέπω κάποιους λόγους που έγιναν μέσα στην πόλη. Δεν έχουν καμιά σχέση με παράδοση. Το θέμα δεν είναι η παράδοση. Το θέμα είναι ότι όταν κάνουμε ένα πανηγύρι, που σε όλα τα χωριά μας έχουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ένα πανηγύρι, θα πρέπει να συμμετέχουμε. Και αν λοιπόν θέλουμε να συμμετέχουμε, θα πρέπει αμή τι άλλο να ξέρουμε να κάνουμε και 10 βήματα. Εμείς δεν είπαμε τώρα να έρθουμε και να γίνουμε οι γκουρού, ας πούμε, όλων των υπηρώτικων χωρών ή των μικρασιατών ή των ποντιακών ή δεν ξέρω εγώ τι. Καταρχήν δεν κάνουμε μόνο υπηρώτικους. Εκεί κάνουμε από όλη την Ελλάδα. Εσείς κάνετε και από όλους. Ναι, έχετε δίκιο. Από όλη την Ελλάδα. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, πρόεδρε, και θέλω να τα πούμε και από κοντά. Θέλω να θυμίζουμε και την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Και μακάρι να καταλάβουμε όλοι μας το σημαντικό. Τα νέα τα ζευγάρια πρέπει να καταλάβουν κάτι. Πρέπει να καταλάβουν ότι χανόμαστε πάνω σε αυτό. Χανόμαστε. Και είναι κρίμα να χανόμαστε, γιατί μετά μένουμε μονάδες και εκεί αφήστε το. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Έχουμε γίνει γραφική η πόλη, αλλά. Δεν πειράζει. Ας είμαστε γραφικοί. Δεν πειράζει. Ας λύσουμε εμείς τα ζητήματά μας και ας είμαστε γραφικοί. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.